Λοιπόν, συνεχίζουμε με την κυρία Καταξάκη που θα μας πει πού συναντιέται η καρδιολογία με τη ρευματολογία εκτός από τα εξωτερικά ιατρία που και επειδή είμαστε στο ίδιο νοσοκομείο στο Θρίασιο. Κυρία Καταξάκη. Θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για τη τιμητική πρόσκληση να με συμπεριλάβει στο πρόγραμμα του συνεδρίου σα. Και θα, α, αυτό είναι, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το, και θα προσπαθήσω λίγο να το ακουμπήσω γιατί νομίζω σε ένα τέταρτο είναι πολύ δύσκολο να πω πώς η ρευματολογία μπορεί να συναντήσει την καρδιολογία. Uh, τα νοσήματα του συνδετικού ιστού είναι uh, μια ετερογενή ομάδα αυτοάνωσων και χρονίω εξελισσόμενων διαταραχών. Χαρακτηρίζονται από συστηματική φλεγμονή, φλεγμονώδη αντίδραση που επηρεάζει πάρα πολλά όργανα και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια δεν τα ονομάζουμε πια uh, συ, uh, νοσήματα του συνδετικού ιστού, αλλά αυτοάνωστι δρευματικέ παθήσει. Η καρδιακή uh, συμμετοχή αποτελεί μια από τι πιο σοβαρέ επιπλοκέ. Εδώ βλέπουμε τις συχνότερες ρευματικέ παθήσεις, οι οποίες έχουν αυξημένη καρδιαγκιακή νοσηρότητα, με πρώτη τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, το συστηματικό ρυθμα το τις συστηματικές αγκίτιδες, το σκληρόδρεμα, το σύνδρομος γιόγκρεν, το αντιφοσφολιπηδικό, τις, τις φλεγμονώδεις μυοπάθειες και τις σπονδυλαρθρίτιδες. Οι ρευματικέ παθήσεις έχουν εκδηλώσεις από πάρα πολλά μέρη της καρδιάς. Είναι αρκετά ευρύ, δηλαδή μπορεί να επηρεάσουν άμεσα το μυοκάρδιο, το περικάρδιο, τις καρδιακές βαλβίδες και το ριδισματαγωγό σύστημα, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια. Πάρα πολλά δεδομένα υπάρχουν από την βιβλιογραφία που δείχνουν ότι η καρδιακή νόσος, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, στην θάχη, αριθμίες, μυοκαρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια, αποτελούν την κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στους ασθενείς με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. Και φαίνεται ότι ο καρδιαγκιακός κίνδυνος σχετίζεται με την ενεργότητα και τη διάρκεια της νόσου. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ε, πώς οι παράγοντες κινδύνου ε, επηρεάζουν ε, τους ασθενείς χωρίς ρευματική πάθηση και με ρευματικές παθήσεις. Βλέπετε λοιπόν τους, ε, τους, ε, τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου στον γενικό πληθυσμό και τους, κα, τους παράγοντες κινδύνου στους ασθενείς με δύο ε, συχνές, πιο συχνές ρευματικές παθήσεις, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα... Ε, και, την, και το λίκο. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ένα μεγάλο κομμάτι... Ε, συγγνώμη, έκανα... Ε, να το γυρίσω πίσω. Εδώ. Ένα μεγάλο κομμάτι ε, σχετίζεται, εκτός από τους... Ε, κλασικούς παράγοντες κινδύνου, είναι ε, και, τα, και η νόσος η ίδια. Επίσης φαίνεται ότι ε, μέσα στους παράγοντες κινδύνου πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι που είπαμε ότι εξαρτάται από την ίδια την όσο είναι και τα φάρμακα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το καρδιαγγειακό κίνδυνο. Και τα φάρμακα τα οποία καταρχήν στοχεύουν στη μείωση τη φλεγμονή, όπω είναι τα κορτικοστεροειδή, αλλά τα οποία όμω έχουν και ανεπιθύμητε ενέργειε, τα οποία σχετίζονται με τη δυσληπιδεμία, την αύξηση τη υπέρταση, αλλά και με τα αντιφλεγμονώδη, τα οποία και αυτά αυξάνουν την υπέρταση. Και η φλεγμονή όμω μπορεί να τροποποιήσει ορισμένου παραδοσιακού παράγοντε κινδύνου, δηλαδή να επιδράσει στο λιπιδεμικό προφίλ. Η ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι το πιο συχνό ρευματικό νόσημα και το νόσημα το οποίο έχει πιο πολύ μελετηθεί. Ε, προσβάλλει άτομα κάθε ηλικία. Η καρδιολογική συμμετοχή μπορεί να είναι πολλές φορές σιωπηλή, να χωρίς να μας δίνει δηλαδή συμπτώματα. Αποτελεί την πιο συχνή αιτία θανάτου των ασθενών αυτών. Ε, υπάρχει διπλάσιος κίνδυνος για έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκιακό, εγκεφαλικό. Ο κίνδυνος αυτός είναι τριπλάσιος στη διάρκεια της νόσου, δηλαδή όταν έχουμε μία νόσο πάνω από 10 χρόνια, ενώ ο απόλυτος καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με ρευματοειδή είναι ίδιος με πληθυσμό, χωρίς ρευματοειδή αρθρίτιδα, 10 χρόνια μεγαλύτερο. Και εδώ βλέπουμε τα αίτια, τα οποία, ότι τα καρδιαγγιακά είναι ένα από τα πρώτα αίτια θανάτου αυτών των ασθενών. Επίση, φαίνεται ότι στου ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα η την θνησιμότητα είναι ισοδύναμη αυτή του, του, Ζαχαρόδι διαβήτη, βλέπετε στο διάγραμμα τους ασθενείς control, δηλαδή που δεν έχουν ζαχαρόδι διαβήτη και μετά τους ασθενείς με ρευματοειδή και με ζαχαρόδι διαβήτη και βλέπετε ότι υπάρχει, είναι ισοδύναμη η καρδιαγιακή θνητότητα. Επίσης η ρευματοειδή αρθήτητα σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα υποκλινικών και ισχυμικών επεισοδίων και ευνίδιων θανάτων και σε μια πρόσφατη μελέτη του 2021, όπου συμμετείχαν 15.000 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, 300 περίπου ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη και 75.000 μάρτυρες. Αυτές είναι όλες οι μελέτες οι οποίες είναι από μεγάλα αρχεία ασθενών. Φάνηκε ότι με σκοπό αυτή η κλινική μελέτη να συγκρίνει τον, τον, κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και θνησιμότητας σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα φάνηκαν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Ε, τι συμβαίνει όμως τώρα με το συστηματικό ρυθματό δηλίκο. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα νόσο, νόσημα του αυτοάνοσο ρευματικό νόσημα. Είναι ε, 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 είναι πιο συχνός στις νεαρές ηλικίες, αλλά και σε αυτή την περίπτωση φάνηκε ότι η επίπτωση της καρδιακής ανεπάρκειας ήταν αυξημένη. Εδώ σε μία αναδρομική μελέτη, η οποία έγινε σε 26 κέντρα στις πολιτείες συμμετείχαν 95.000 περίπου ασθενείς με συστηματικό ρυθματόδηλίκο και 98.000 με καρδιακή ανεπάρκεια. Φάνηκε λοιπόν ότι η επίπτωση της καρδιακής ανεπάρκειας ήταν αυξημένη στην ομάδα του συστηματικού ρυθματόδηλίκου και μάλιστα ήταν ήδη από τις μικρές ηλικίε, καθότι είναι και ένα νόσημα το οποίο είναι πιο συχνό στις νεαρές ηλικίε. Μάλιστα η συχνότητα αυτή ήταν πολύ περισσότερο στα άτομα τα οποία είχαν και νεφρική συμμετοχή. Ανάλογα όμως είναι τα αποτελέσματα και σε μια άλλη μεγάλη ομάδα αυτοάνωσο ρευματικών παθήσεων, οι γνωστές σπονδυλαρθρίτιδες που περιλαμβάνουν την αγγελοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, την ψωρίαση και εδώ φάνηκε σε μια προοπτική μελέτη από τη Σουηδία ότι, που συμμετείχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών ότι και σε αυτή την περίπτωση όπως φαίνεται υπήρξε ένα αυξημένο ε, κίνδυνο κίνδυνος και μια αύξηση της στεφανίας κίνδυνος τεφανίας νόσου. Και ένα άλλο νόσημα, το οποίο μπορεί να μην είναι πάρα πολύ συχνό... όμως δυστυχώς μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα... τόσο από την καρδιά όσο από το πνεύμα αλλά και από τους νεφρούς... είναι τη συστηματική σκλήρηση. Και εδώ βλέπουμε ότι σε 1200 ασθενείς περίπου με συστηματική σκλήρηση... υπήρξε αύξηση του καρδιακιακής νόσου και αύξηση των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου... και εδώ πάλι, όπως βλέπετε, ήδη από την αρχή... από τον πρώτο χρόνο, έναρξη της νόσου. Α, υπάρχουν, ε, ε, αυτή είναι μια κλινική μελέτη... όπου συμμετείχαν, εκτός από ασθενείς με ρευματικέ παθήσεις... και ασθενείς με άλλα φλεγμονόδινο σήματα... περίπου 18.000 ασθενείς... και εδώ φάνηκε ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν α, συστηματική σκλήρηση, λύκο, είχαν πολύ ε, και μικτή ε, μεικτή νόσο και ε, ρευματοειδή αρθρίτιδα, είχαν ένα αυξημένο κίνδυνο ο, καρδιακή καρδιακής καρδιακή ανεπάρκειας. Ενώ α, ο κίνδυνος αυτός ήταν πολύ περισσότερο όσο πιο αυξημένη ήταν η τιμή της CRP. Δηλαδή όσο πιο με, πολύ ο, μεγάλη ήταν η φλεγμονή η οποία είχαν. Φαίνεται λοιπόν ότι κομβικό ρόλο στην παθογένεια και εξέλιξη της καρδιακιακής νόσου διαδραματίζει και η αθυρωμάτωση των αγκίων. Η επιταχυνόμενη αθυρωμοσκλήρηση είναι συχνή σε ασθενείς με ρευματικές παθήσεις και λόγω της παρουσίας υποκείμενων αυτοάνωσων και φλεγμονοδών μηχανισμών οι οποίοι προάγουν τον επιταχυνόμενο σχηματισμό της αγκιακής πλάκας και μάλιστα η ενεργότητα της νόσου σχετίζεται με πρώιμη αθυρωμοσκλήρωση. Α, φαίνεται λοιπόν ότι η χρόνια φλεγμονή εκτός από τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου αποτελεί έναν εξάρτητα παράγοντα κινδύνου. Προκαλεί ενεργοποίηση του ενδοθυλιακού κυτάρου, διαταραχές στη φυσιολογική λειτουργία του αγκιακού τυχώματος, αυξημένη αρτηριακή σκληρότητα και αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη ασταθών αθυρωματικών πλακών. Σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται πως εκτός από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η το κάπνισμα, η υπέρταση, η, η αντίσταση στην ινσουλίνη, το, η παχυσαρκία, και άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι ειδικοί για την όσο, βλέπετε εδώ για τη ρευματοειδή, για τις ανκαγκίτιδες, για το λύκο, ότι παράγοντες όπως είναι η TNF, οι Ιντερλευκίνες, μπορούν να συμβάλλουν επίσης στην επιτάχυνση της αθυροσκλήρωσης των αγγείων. Άρα, γεννάται το ερώτημα, εάν εμείς στοχεύσουμε στη φλεγμονή θα έχουμε λοιπόν καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή θα μπορέσουμε να προλάβουμε την καρδιακή, την καρδιακή νόσο. Ε, δεν υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και τα αποτελέσματα αυτά είναι από ε, κλινικές μελέτες από φάρμακα. Φάνηκε όμως ότι ε, η φαρμακευτική αγωγή, η οποία εμείς δίνουμε για τα ρευματικά νοσήματα, έχουν ένα ευεργετικό. Μια ευεργετική δράση τόσο στο λιπηδημικό προφίλ, αλλά όσο και στα καρδιαγγειακά. Ε, και εδώ, μια άλλη πάλι μελέτη του 2015, όπου και εδώ φάνηκε ότι οι αντι-TNF παράγοντε που εμείς χρησιμοποιούμε τώρα και η μεθοτρεξάτη είχαν ε, βελτίωση τα, τα καρδιαγγειακά σε 30% και 25, 28% αντίστοιχα, α, ανάλογα, ε, εν, ε, αντίθετα με τα κορτικο και τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι πολύ καλά τεκμηριωμένος... ο καρδιογειακός κίνδυνος σε ασθενείς με ρευματικές παθήσεις. Ε, υποδηλώνει ότι η αξιολόγηση του καρδιογειακού κίνδυνου... θα πρέπει να αποτελεί μέρος της φροντίδας για αυτούς τους ασθενείς. Η κλινική γιατρή θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τους ασθενείς... που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο... για να προσαρμόσουν ανάλογα και τη διαχείριση αυτών των ασθενών. Αντιστοιχώ όμως, ο καρδιαγιακός κίνδυνος εξακολουθεί να υποτιμάται στην κλινική πράξη και παρά τις βελτινώσεις της κατανόησης του κινδύνου αλλά και τις συστάσεις οι οποίες υπάρχουν για τη διαχείριση του καρδιαγιακού κινδύνου σε αυτούς τους ασθενείς παραμένει όμως μη ικανοποιητική. Ποιες πρέπει να είναι οι τρεις βασικές αρχές για τη διαχείριση του καρδιαγιακού κινδύνου το οποίο βέβαια αφορά και τους ρευματολόγους. Θα πρέπει να περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ώστε να μπορούμε να θέσουμε σε ύφεση την νόσο, με φάρμακα να γίνει πολύ πιο γρήγορα η διάγνωση και η θεραπεία. Θα πρέπει να, γίνει, να γίνουν μη φαρμακολογικές προσεγγίσεις ώστε να μειώσουμε τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Πρέπει να ξέρετε ότι συγκεκριμένα το κάπνισμα αποτελεί ένα από τους πιο σοβαρούς παράγοντες κινδύνου για την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Και φυσικά θα πρέπει να χορηγήσουμε τον ανάλογη φαρμακευτική αγωγή, τη στατίνες ή αντιπερτασικά όπου υπάρχει ανάγκη. Οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες είναι του 2022. Στην ομάδα επιβλέπων ήταν η καθηγήτρια, είναι η καθηγήτρια η κυρία Τεκτονίδου είναι του, και συμμετέχουν και άλλοι Έλληνες. Είναι οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες. Οι πρώτες ήταν το 2015 και το 2017. Η διαφορά με αυτές τις τελευταίες οδηγίες είναι ότι εδώ οι συστάσεις αφορούν και άλλα ρευματικά νοσήματα, όπω είναι ο συστηματικό ερυθυματόδη λύκο, το αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο, οι συστηματικέ αγκίτιδε, το σύνδρομο Γιόγκρεν, η μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού, το συστηματικό σκληρόδερμα, οι φλεγμονώδει μυοζίτιδες και ένα μεταβολικό νόσημα, η ουρική αρθρίτιδα. Ο σκοπός λοιπόν αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών είναι ώστε να συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση του καρδιαγκιακού κινδύνου των ασθενών με ρευματικέ παθήσει από γιατρού διαφόρων ειδικοτήτων. Και θα τελειώσω με αυτή την διαφάνεια. Αυτό είναι ένα άρθρο το οποίο χτε δημοσιεύτηκε και είναι νομίζω επίκαιρο και είναι ότι πρέπει για το συνέδριο εδώ. Είναι καρδιορευματολογία. Είναι καιρός να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι πάρα πολύ καλό. Αφορμή για αυτό το άρθρο στάθηκαν οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες όπου υπάρχουν όλα αυτά τα νοσήματα μέσα που δεν υπήρχαν στις προηγούμενες και οι οποίες πραγματικά αφορούν τη συνεργασία ανάμεσα στις ειδικότητε. Θα πρέπει λοιπόν ο γενικός γιατρός, οι οποίοι ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα μπουν σιγά-σιγά στη ζωή μας, βλέπουν πάρα πολλούς ασθενείς μας, θα πρέπει να είναι και αυτοί οι πάρα πολύ βεστιοποιημένοι, ώστε ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν ε, να, στα ιατρεία τους να κάνουν ένα screening, να ρωτάνε αν έχουν παράγοντες κινδύνου. Οι ρευματολόγοι από την πλευρά τους θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να, με την κατάλλη... να γίνεται γρήγορα και έγκαιρα η διάγνωση, να δίνουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ώστε να μειώνεται η φλεγμονή που αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Και φυσικά οι καρδιολόγοι οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο γιατί με μπορούν και αυτοί να αξιολογήσουν τους ασθενείς και μέσα από κατάλληλες εξετάσεις και χορήγηση κάποιου φαρμακευτικής αγωγής να έχουμε την καλύτερη συμμόρφωση και την καλύτερη διαχείριση αυτών των ασθενών. Φαίνεται λοιπόν ότι η συνεργασία τελικά των ειδικοτήτων είναι αυτό που έχει σαν αποτέλεσμα το, την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών. Σας ευχαριστώ.